Καλησπέριζω τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Φθιώτιδας, τον κύριο Ασπρουλάκη. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας, κύριε Πούτσινε. Αμφισβητείτε τα όσα είπε με βάση τα στοιχεία και τα χαρτιά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης? Η πρώτη ερώτηση. Η πρώτη, συνολική, ναι, και θα δούμε και ιδιαίτερα κομμάτια. Αμφισβητούμε τα πάντα. Διότι αυτά που ήρθε ο κύριος Αποστόλου, μας περνάει για ηλίθιους εμάς τους κτηνοτρόφους. Δεν μπορώ να το καταλάβουμε. Χθες τον άκουσα με προσοχή. Τα είπαμε, όπως και πολύ καλά ξέρετε, να ξεκινήσουμε από τις λιβαδικές εκτάσεις που λέει θα... Από όπου θέλετε, ναι, εσείς, κύριε. Να ξεκινήσουμε από εκεί που λέει ότι θα παράγουμε ζωοτροφές. Εγώ θα πω μόνο, όταν είπε σε 2.000 υψόμετρο, ναι, είναι ο κάθε κτηνοτρόφος ή σε 1.800 να πάει να καλλιεργήσει για να βγάλει τις ζωοτροφές. Πού βρισκόμαστε? Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω πώς το καταλαβαίνει αυτό και το εννοεί. Μισό λεπτό. Είπε για συνδεδεμένες, ναι, για ρυθμίσεις, ναι, για βοσκοτόπους, κύριε Ασπρουλάκη. Αυτά, ναι, λέει, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν συνολικά, βέβαια, όχι μόνο για τους κτηνοτρόφους, για την αγροτική πολιτική. Ναι. Εσείς λέτε λοιπόν ότι, μάλλον μου το είπατε και χθες, δεν πιστεύατε αυτά που ακούγατε. Ναι, δεν πιστεύαμε αυτά που ακούγαμε. Διότι μας είπε για τη συνδεδεμένη. Ξεκινάμε από τη συνδεδεμένη, η οποία έδωσε ένα πριμ στη συνδεδεμένη που τη δικαιούμασταν. Αυτή την έβανε ένα πλαφόν 120 κιλά γάλα το πρόβατο, η παιδινή 10 τόνους, όσοι παιδινοί πιάσουν τους 10 τόνους και οι ορεινοί να πιάσουν τους 6. Ποιος κτηνοτρόφος σήμερα θα πιάσει 120 κιλά γάλα στο βουνό, που όταν το χειμώνα φτάνει η παγωνιά υπό το μηδέν? Ναι, και οι παιδινοί, εμείς κάναμε την πρόταση και είπαμε να πάνε 60 οι ορεινοί και 80 οι παιδινοί. Να έχει κάποιο αυτό κάτι να... Να υπάρξει μια τροποποίηση. Μια τροποποίηση, ναι. Δυστυχώς ο κύριος Αποστόλου τα ξέρει όλα αυτά, ναι, και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Ούτε πώς βγάζουν το γάλα, ούτε πώς φυλάνε τα πρόβατα, ούτε πώς παίρνουν τις επιδοτήσεις. Μας έκανε πλούσιους χθες ο κύριος Αποστόλου. Αυτό λέω. Είπε ότι εμείς τα περισσότερα χρήματα έχουν μπει. Υπάρχουν εκκρεμότητες, κύριε Ασπρουλάκη, αλλά... Εκκρεμότητες πολλές. Πλήρωσε το 60%, το 60% είναι πληρωμένη από τη συνδεδεμένη. Τους άλλους τους έκοψε λόγω των άζητων γάλα, ναι, που δεν πιάσαν τα 120 κιλά γάλα. Λόγω μικρόβια, λέει, μικρόβια. Okay. Τι μικρόβια βγάζει όταν ο τυροκόμος παίρνει το γάλα από το μαντρί? Το γάλα από το μαντρί φεύγει ανώθευτο. Δεν έχει ούτε μικρόβια, ούτε τίποτα. Στη διαδρομή, όταν ξεκινάει ο τυροκόμος το πρωί 7 η ώρα και καταλήγει στις 1 η ώρα στο τυροκομείο, ναι, φυσικό και επομένως να δημιουργήσει μικρόβια. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο τυροκόμος που πήρε το γάλα δεν το έκανε τυρί. Ο έλεγχος παίρνει την ημέρα, φεύγει ο τυροκόμος, πάει, φτιάχνει στο τυροκομείο και τα αποτελέσματα έρχονται μετά από 8-10 μέρες. Δεν ήταν καλό το γάλα, είχε μικρόβια, συμφωνούμε. Να το χύσει, να μην το πάρει. Ναι. Αλλά παίζουν το τυρί προς τα καλά, παίρνουμε τα λεφτά. Παίζουμε το τυρί, το βγάζουμε, το βάλουμε στο καλούπια μας, στα βαρέλια μας, ναι, και μετά βγάλουμε μικρόβια και κόβουμε το κτηνοτρόφο. Δεν είναι πράγματα αυτά. Για τις ρυθμίσεις που είπε, το ακούσατε, για την προμήθεια των εφοδίων που χρειάζεται για τις ζωοτροφές, κύριε Ασπουλάκη, τι συμβαίνει, ποια είναι η αλήθεια σε αυτό? Εμείς δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καμία προμήθεια από πουθενά. Καμία, καμία. Δηλαδή, χτες ο κύριος Αποστόλου ήρθε εδώ να μας πει. Καταρχήν μας πέρασε για ηλίθιος ότι παίρνουμε και να παίρνουμε ένα σωρό χρήματα. Αλλά είπε ότι έχετε πάρει αρκετά χρήματα και ότι, ναι, το Υπουργείο στο μεγαλύτερο μέρος είναι συνεπές. Έχει απλήρωτος κτηνοτρόφος από το 12, 13, 14 και 15 λόγω βοσκοτόπων που δεν ευθύνονται οι κτηνοτρόφοι. Ευθύνεται η ΕΑΣ και, ναι, το ΠΚΠΕ. Οι κτηνοτρόφοι δεν οφείλονται σε τίποτα. Κτηνοτρόφος ο οποίος έχει λιβάδια δικά του, εκτάσεις δικές του και μένει απλήρωτος και παίρνει κτηνοτρόφους ο οποίος δεν είχε καθόλου αυτά, δεν είχε καθόλου λιβάδια και παίρνει χρήματα. Δηλαδή έγινε ένα λαλούμ. Δεν είναι αυτά χαρτογραφημένα με μηχανογράφηση, κυρία Ασπρουλάκη, να ξέρει και το Υπουργείο και εσείς πάνω απ' όλα τι δικαιούστε και τι παίρνετε, ή επικρατεί ένα μπάχαλο? Επικρατεί ένα μπάχαλο, ειδικά πριν από 4 χρόνια που ξεκίνησε αυτό με τα βοσκοτόπια, ναι, όσοι δεν είχαν βοσκότοπο, από άλλο νομό, από Σέρες βρέθηκαν εδώ στη Φθιώτιδα κτηνοτρόφοι, από Θράκια, από Εύβοια κάτω, από Θήβα παντού.
Δηλαδή η θειότητα έγινε το κέντρο της παρανομίας όλη. Και αυτό ευθύνεται η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών και το ΠΚΠΕ. Κοπήκαν εκτινοτρόφοι έξω χωρίς να μην πάρουν χρήματα που ήταν νόμιμοι, που είχαν βοσκοτόπια, που είχαν τα πάντα. Και οι παράνομοι πήραν τις επιδοτήσεις. Κύριε Ασπουλάκη, αυτό που θέλω να πω είναι συνολικότερα πέρα από τον κτηνοτροφικό κλάδο ότι ο κύριος Αποστόλου λίγο πολύ είπε ότι η αγροτική πολιτική είναι σε ανωδική τροχιά παρά το γεγονός ότι και εσείς αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας το αμφισβητούν. Ξαναλέω λοιπόν, είπε ότι αυτά είναι με βάση επίσημα στοιχεία, λέει. Δεν τα βγάζω από το μυαλό. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι είναι μια άλλη σίδα. Εγώ και από γεωργούς που ξέρω. Και κτηνοτρόφους. Και λέω εγώ, λέω ή κάποιος ψέματα. Ή εσείς οι αγρότες ή ο κύριος Αποστόλου. Εγώ θέλω να έχω όλες τις απόψεις για να ξέρει και ο κόσμος την αλήθεια, κύριε Ασπουλάκη. Εμείς οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες, ας πάει στην Αγροτική Τράπεζα, πόσα χρωστάει ο καθένας, να πάει στην εφορία. Κανένας κτηνοτρόφος, μα κανένας γεωργός δεν έχει πληρώσει εφορία διότι δεν έχει χρήματα. Πώς βρέθηκε αυτή η άνοδο για τόσους ηλίθιους μας περνάει μας. Θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμά σας, κύριε Ασπουλάκη. Ήρθε ο Υπουργός, τα ακούσατε, μιλήσατε κι εσείς στο Βήμα. Επειδή όμως η διαδικασία συνεχίζεται συνολικότερα, υπάρχει κάποιο μήνυμα, γιατί είναι και τοπικοί βουλευτές εδώ που έδωσαν το παρόν χθες, κύριε Ασπουλάκη, στην εκδήλωση, την αγροτική εκδήλωση. Με πολλές ενστάσεις, είναι αλήθεια. Και πολιτικές. Σας ακούω. Κοίταξε, στο μήνυμα το δικό μας, αυτά που είπε ο Αποστόλου χθες ήταν όλα ψέματα. Ήρθε εδώ για να χορτάσει τον κόσμο ψέματα. Μας πέρασε για ηλίθιος και γι' αυτό έγιναν όλα οι φασαρίες που έγιναν από την αρχή. Εμείς όμως δεν θα καθίσουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Θα συνεχίσουμε να παλέψουμε με ό,τι μπορέσουμε να υπάρχουν. Τις νόμιμες διαδικασίες. Ήδη για τα λεφτά που έχουν χαθεί 12, 13 και 14 έχουμε πάμε στα δικαστήρια. Μη κινητοποιήσεις, τα πάντα. Έχουμε μέλλον μπροστά μας. Μάλιστα. Κύριε Ασπουλάκη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Καλούς αγώνες και καλές αντοχές. Με βάση τα οποία, γιατί προηγήθηκαν και άλλοι συνάδελφοί σας από τους υπόλοιπους κλάδους και έδωσαν και το παρόν, που και αυτοί μας είπαν ότι δεν μπορεί να τα άκουγαν αυτά χθες, κάτι άλλο συνέβαινε ή κάποιος άλλος ζει σε μια μαγική χώρα, κύριε Ασπουλάκη. Αυτά που ακούσαμε χθες ήταν εκτός πραγματικότητας. Όλοι οι γεωργοί και εκτενοτρόφοι γίνανε πλούσιοι και εμείς δεν ξέρουμε που χρωστάμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ασπουλάκη. Καλό βράδυ.